Όπως λέει και ο Μιχάλης, όχι νικώντας τον φόβο, αλλά τουλάχιστον προσπαθώντας να τον πολεμήσουμε. Αλέξανδρε Λιζάρδο, καλώς μας ήρθες. Τον φόβο δεν τον πολεμάμε, τον φόβο τον αφήνουμε να φύγει μακριά από εμάς, γιατί μας συμφέρει πολύ καλύτερα να απολαμβάνουμε αυτό που μας συμβαίνει ή να προσκαλέσουμε κάτι το οποίο θα είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Δηλαδή, τι τον κάνουμε το φόβο, τον απελευθερώνουμε. Τον απελευθερώνεις, φεύγει ή αν τον έχει κάτι. Τον παρατηρούμε που πάει και τι κάνει. Αν έχει τον κάτι ακούμε να σου δηλαδή, πει, τον βάζουμε απέναντι και συζητάμε. Καλώσουν εκεί πέρα. Να μην το φοβόμαστε, λέει το φόβο. Το φόβο να μην το φοβόμαστε. Είναι πλεονασμός. Είναι τα δύο αρνητικά που τα βάζεις σε μια πρόταση και γίνεται κάτι θετικό. Ωραία. Και για πες μας για τα θετικά της ημέρας. Τα θετικά της ημέρας είναι πρώτα απ' όλα το ότι όσοι δεν έχετε δει ακόμα την ταινία Παρή, θα σας πρότεινα να πάτε να τη δείτε αυτές τις ημέρες. Ήδη λοιπόν προβάλλεται από την προηγούμενη Πέμπτη στους κινηματογράφους. Πρόκειται για μια παραγωγή που συνδέει δύο διαφορετικές κουλτούρες. Δηλαδή την κουλτούρα του Ιράν και την κουλτούρα την ελληνική. Έχει να κάνει με το πώς δύο άνθρωποι νιώθουν ξένοι είτε στον δικό τους τόπο είτε σε έναν ξένο τόπο. Την κυριαρχία της μητρικής μορφής σε κάθε διαφορετική κουλτούρα, που όμως μπορεί να βρει μια κοινή, ένα κοινό αγκάλιασμα μεταξύ της ελληνικής και της ιρανικής κουλτούρας. Ο Σιαμάκ Ετεμάντι είναι ένας πολυτάλαντος σκηνοθέτης, ο οποίος μένει εδώ και 25 χρόνια στην Ελλάδα. Προέρχεται όμως, Αλέξανδρε, από εκεί. Προέρχεται από εκεί, έχει έρθει, έχει σπουδάσει εδώ, έχει σπουδάσει σχολή Σταυράκου συγκεκριμένα και μάλιστα ήμασταν και στο ίδιο έτος. Ένα πολυτάλαντο παιδί το οποίο. Τι ωραία που συναντιέστε τώρα έτσι. Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ πιο συγκινητική, γιατί μου δείχνει και εμένα το ότι υπήρξε ένας πολύ δηλός σκηνοθέτης για να κάνω τα βήματά μου και με έβαλε σε μια κατάσταση αυτοκριτικής μετά από την προβολή της ταινίας σου. Αλλά θαύμασα, αγκάλιασα και όλο αυτό το συνέστημα το οποίο πιστεύεις στους ανθρώπους που πρωτοέρχονται στην χώρα σου και που μιλάνε πολύ λιγότερο γιατί αισθάνονται λίγο άβολα με την επικοινωνία. Ναι, βέβαια, είναι πόδι. Είδες όλα αυτά τα συναισθήματα και όλα αυτά τα βιώματά του αποτυπώνονται στην ταινία. Η αγάπη, η στοργή. Τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να συνδέουν τις δύο χώρες και μια Ελλάδα όπως δεν την έχουμε δει ποτέ ξανά αποτυπωμένη στην μεγάλη οθόνη. Μια ταινία που πραγματικά αξίζει να δείτε και χαιρόμαστε που έχουμε και ένα βίντεο που ο ίδιος μας δίνει τη δική του οπτική πάνω στα πράγματα. Για πάμε. What's this? I bring for our son. It's not allowed to bring food. Long time I don't see. He... Όταν κάνουμε τα γυρίσματα, ακόμα και από τη γραφή του σενάριου, αισθανόμουν ότι η Αθήνα είναι ένας βασικός χαρακτήρας της ιστορίας. Υπήρξε πάντα, αισθάνθηκα, ένας διάλογος μεταξύ το χαρακτήρα της Παρίς και η πόλη. Η ιστορία ξεκινάει με κάποιο, σαν έναν κοινωνικό δράμα, αλλά πολύ γρήγορα εξελίσσεται σε ένα suspense δράμα και σε στιγμές, θα μπορούσα να πω, ακόμα και έναν ιδιόμορφο thriller. Και η πόλη θα έπρεπε να λειτουργήσει ως σκηνικό για μια τέτοια ιστορία. Ο στόχος δεν ήταν μια ντοκιουμεντερίστικη απεικόνηση της πόλης, αλλά να λειτουργήσει σαν μια σκηνή. Ήταν μια φιξιόν εκδοχή της πόλης, που αισθάνομαι ότι την Αθήνα δεν τη βλέπουμε συχνά σε ταινίες έτσι. Η Νέα Υόρκη, η Παρίσι, οι άλλες πόλεις τις βλέπουμε. Αθήνα πάλι όχι πολύ συχνά και ήταν μια πρόκληση για μας να πετύχουμε. Αισθάνομαι ότι η Αθήνα έχει μοναδική ενέργεια από εγκαταλειμμένα σοκάκια της Αθηνάς. Με δύο βήματα είσαι σε υπέροχα αρχαία της πλάκας και αλλάζει εντελώς μορφή και ενέργεια της πόλης. Και αυτές οι αντιθέσεις ήταν σαν θεκά ότι ήταν πολύ σωστές για την ιστορία που θέλαμε να πούμε. Hey, come on. Go there, there's another way. Just go. Αισθάνομαι ότι ένα από τα βασικά θέματα της ταινίας είναι θέμα της ταυτότητας και νομίζω αυτό συμβαίνει και με τη γλώσσα. Την έννοια ότι αν δεν ζεις πια στη χώρα που γεννήθηκες, αν δεν χρησιμοποιείς τη μητρική σου γλώσσα, ακόμα και αν η ιδιότητά σου ως μητέρα ή ως πατέρα δεν ισχύει, τότε ποια είσαι. Και αυτό ήταν και για μένα αυτή την αναζήτηση ταυτότητας και ο τρόπος που συνδέεται με τη γλώσσα. Γιατί χτυπάτε τα κουδούνια. Μπαμπά και Χατζιπούρ. Τι πράγμα. Πήρες. We search our son. Δεν καταλαβαίνω. No English. Μπαμπάκ, μπαμπάκ. Τι μπαμπάκ, κύριε άνθρωπέ μου. Κύριε Λεβέντη, μάλλον κάποιον ψάχνουν. Μια μέρα που περίμενα τη μητέρα μου στο αεροδρόμιο, είναι κάθε φορά που έρχεται την υποδέχομαι
στο αεροδρόμιο, επειδή είναι κάπως ηλικιωμένη γυναίκα και μιλάει πάρα πολύ λίγα αγγλικά. Είναι δύσκολο να κυκλοφορεί μόνη της. Και κάπως είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο και σκέφτηκα τι θα έκανε αυτή η γυναίκα αν έβγαινε στην αίθουσα φιξιών και δεν ήμουν εδώ εκεί. Όταν τη ρώτησα, μου είπε ότι θα σε έβρισκα. Γιατί ούτε η ντροπαλότητά της, ούτε το εμπόδιο της γλώσσας δεν την σταματούσαν να γυρίζει κάθε πέτρα στην πόλη να βρει το παιδί της. Και αυτό ήταν το έναυσμα της ιστορίας. Δηλαδή αυτή η δύναμη που όλοι έχουμε μέσα μας και όταν έχουμε ανάγκη μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό που οι άλλοι μπορεί να πούνε είναι τα όρια μας. Ουσιαστικά ξεπερνάμε τους φόβους μας. Μπαίνουμε σε μια περιπέτεια που μπορεί να μας αλλάξει ριζικά. Και μετά φαντάστηκα τα επόμενα στάδια μιας τέτοιας αναζήτησης. Δηλαδή, αν η δική μου μητέρα με έψαχνε στην Αθήνα, ο τρόπος που έχω εγώ χτίζει τη ζωή μου εδώ, οι γειτονίες που κυκλοφορώ, ή τα πράγματα που κάνω. Και κάπως όλα αυτά σιγά σιγά φτιάξανε τα στάδια μιας αναζήτησης, που όπως είναι όλες τις μεγάλες αναζητήσεις, ταινίες τουλάχιστον, καταλήγουν να είναι αναζήτηση του αυτού. Έχω ρέντα απόψε. Γεια σου, Παρί. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου δεν έχει δει ακόμη την ταινία. Και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα της φανεί. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα, αλλά πάμε πρώτα να συνδεθούμε με την Αθανασία Σταμοπούλου, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Τι γίνεται, Αθανασία, εκεί είσαι στις Κεχρίες Κορινθίας.